Να καλημερίσουμε από μακριά πρώτα τον κύριο Κατρίνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη. Ο κύριος Κουρλέτης μας από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους συνάδελφους μας παραμένουν. Κύριε. Εδώ απασχολεί από χτες, κύριε Κουρλέτη, το θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Έκανε τις καταγγελίες του ο κύριος Γιαννάκος. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά όχι με το ίδιο πνεύμα, έδωσε κάποιες εξηγήσεις σήμερα το πρωί. Έμεινε πολύ στο γεγονός ότι ενώ υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες κλίνες, αυτές δεν διατίθενται σε ανθρώπους οι οποίοι τις έχουν ανάγκη. Για το θέμα των διακρίσεων έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο οποίος βρήκε αμέσως κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Θέλω την άποψή σας. Ναι. Επιτρέψτε μου όμως, δεν θέλω να προσπεράσουμε μία είδηση που την είπατε πριν εσείς στην αρχή της εκπομπής για την 16η γυναικοκτονία. Δηλαδή, δεν μπορούμε έτσι απλώς να καταγράφουμε, να παρακολουθούμε μια αριθμητική γυναικοκτονιών. Και θυμάμαι όλους τους προηγούμενους μήνες, όταν αυτό το θέμα συζητιόταν και στη Βουλή και θέταμε το ερώτημα προς τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν δέχεστε να ορίσουμε την γυναικοκτονία ως ένα διακριτό έγκλημα. Όχι ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην αξία της ανθρώπινης ζωής ανάλογα με το φύλο, αλλά αναγνωρίζοντας αυτό το ιδιαίτερο έγκλημα μπορούμε και προσεγγίζουμε το υπόβαθρο, δηλαδή τα στερεότυπα, την πατριαρχία, την μειονεκτική θέση της γυναίκας, η οποία υφίσταται μια διπλή και τριπλή καταπίεση πολλές φορές που οδηγεί σε αυτά επισήριζα τα εγκλήματα. Επισήριζα πάντως περίπου 20 γυναικοκτονίες το χρόνο. 21, 22, 23. Μα, γιατί δεν το κάνετε τότε, ερώτημα απλό είναι. Μα τι λέτε τώρα, είναι τώρα, θέμα ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω δεν είναι. Είναι αυτό θέμα δεν είναι. Μιας κατάστασης η οποία είναι διαχρονική, την οποία οφείλουμε πλέον, όταν η ίδια πραγματικότητα μας το θέτει, να το αναγνωρίσουμε. Ήταν περισσότερες λέω, τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν περισσότερες, ήταν 22, 23, κάθε χρόνο. Γιατί δεν κάνει τότε τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση έγινε. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση της αναγνώρισης αυτού του προβλήματος και της αναγνώρισης της ανάγκης να πάρουμε μέτρα που θα άρουν τις διακρίσεις βάρος των γυναικών, ξέρετε ότι έχει όχι μόνο την ευαισθησία, αλλά πάρει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τώρα λοιπόν που συζητάγαμε το συγκεκριμένο ζήτημα, τέθηκε αυτή η πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση και αρνήθηκε να το δει. Ήταν περισσότερος όμως το 2015. Λοιπόν, λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Όμως, πάμε παρακάτω. Πολύ γρήγορα. Ναι, για τις μεθ. Αν μείνουμε με τόση έκταση σε ένα θέμα, δεν πρόκειται να πούμε άλλα. Για τις μεθ θα πούμε τώρα. Ένα-ένα. Άρα. Λοιπόν, γυναικοκτονίες. Πείτε την άποψή σας. Υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται. Έχει να κάνει. Δεν μπορούμε να τα αποσυνδέσουμε με τα δύο χρόνια πανδημίας, τον εγκλεισμό, τις πιέσεις κτλ. Και πρέπει να το δούμε. Κι άλλο είναι μια νομική ρύθμιση διαφορετική από την ανθρωποκτονία. Αυτό θα οδηγούσε σε ένα διέξοδο το νομικό μας σύστημα. Είναι άλλο λοιπόν το κοινωνικό φαινόμενο το οποίο συμφωνώ απολύτως. Άλλωστε δεν είχαμε ποτέ διαφορετική άποψη. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να στηρίξουμε τις γυναίκες. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ενδοοικογενειακή βία. Έχουν αυξηθεί οι ποινές. Αλλά δεν μπορούμε. Μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη χρονιά ήταν η χρονιά του Me Too, των παρενοχλήσεων. Παγκόσμιο κίνημα έγινε εκεί. Ποιος το έθεσε αυτό στην Ελλάδα με συναντήσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού? Ο ΣΥΡΙΖΑ σας το πρότεινε να υπάρχει ως διακριτό αδίκημα και το αρνηθήκατε. Εδώ λοιπόν δεν είναι αυτό πεδίο αντιπαράθεσης κομματικής και πολιτικής. Μα τι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι κοινωνικό ζήτημα. Το αναγνωρίζουμε ή το κρύβουμε κάτω από το τραπέζι. Μόλις τώρα σας είπα ότι είναι κοινωνικό ζήτημα, πρέπει να το δούμε, αλλά δεν είναι νομική, δεν μπορεί να υπάρξει νομική διαφορετική μεταχείριση από την ανθρωποκτονία σε γυναικοκτονία. Προς ενημέρωσή σας, αν αυτή η γυναίκα ζούσε, επειδή ο άντρας της την πήγε και είπε, έπεσε από τη σκάλα. Μπορεί να την απειλούσε και να της έλεγες έτσι και ανοίξει το στόμα σου και πεις ότι εγώ σε χτύπησα και σε έφερα στο νοσοκομείο και θα είχε περάσει χωρίς να διαπιστωθεί τίποτα. Αν ζούσε αυτή η δυστυχισμένη γυναίκα, αυτό, μητέρα τριών παιδιών 29 ετών. Αυτό που λέτε, αυτό που έπρεπε να είναι συζήτηση είναι να αυξήσουμε τις δομές προστασίας γυναικών που υφίστανται βιοπραγίες. Αυτό ναι, είναι ένα ζήτημα να το συζητήσουμε. Ναι, αλλά δεν βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης το αναγνωρίζει ως ένα διακριτό έγκλημα. Δίνετε την εντύπωση ή την πεποίθηση ότι κατασκευάζετε θέματα. Κατασκευάζουμε θέματα. Είναι κατασκευή 16 γυναικοκτονίες.
Δηλαδή, ειλικρινά το λέω. Εκπλήσωμε. Εκπλήσωμε. Κομματική αντιπαράθεση. Αντί να υποστηρίξετε τη θέση σα, λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατασκευάζει. Ως αντιπαράθεση, σα λέω. Λοιπόν, το θέμα το είπαμε. Λίγο σεβασμό στις γυναίκες που φύγανε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Λίγο σεβασμό. Λοιπόν, μια κουβέντα για αυτό το θέμα, κύριε Κατρίνη. Μα για όνομα κύριε. Μια κουβέντα μόνο, κύριε Κατρίνη, σας παρακαλώ. Για να πούμε, να προλάβουμε, να πούμε και για τις μέρες. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, όπως και το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης, όπως και το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Και θα πρέπει όλα τα κόμματα, πλέον με γενναιότητα, να κάνουμε μια καθαρή κουβέντα και να θωρακίσουμε και νομικά, αλλά κυρίως και κοινωνικά, όλες τις γυναίκες και όλα τα παιδιά, τα οποία και λόγω της πανδημίας αυτή τη στιγμή υφίσταται περαιτέρω κακοποίηση, η οποία φτάνει δυστυχώς πολλές φορές μέχρι τα όρια της απώλειας της ζωής. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Κύριε Σκουρλέτη. Λοιπόν, την άκουσα την ερώτησή σας. Να κερδίζουμε χρόνο, να μην την επαναλάβετε. Προσέξτε να δείτε. Έχουμε μια κυβέρνηση που τον τελευταίο χρόνο μας λέει διάφορα νούμερα γύρω από τις ΜΕΘ. Πόσες είναι τελικά αυτές οι ΜΕΘ? 1500. 1500 λέτε. Εγώ έχω ακούσει 1200 και τώρα μαθαίνω ότι είναι κάτω από 1000 αυτές οι οποίες είναι διαθέσιμες. Υπάρχει μια περίεργη εδώ πέρα δημιουργική αριθμητική. Διότι προσθεθήκανε αυτές που ήδη υπήρχαν στις στρατιωτικές ΜΕΘ στο σύστημα, οι ιδιωτικές όπου μπορεί να επιταχθούν αν το κρίνει η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει για να αξιοποιηθούν ακόμη και για περιστατικά ΜΕΘ, αφήνει στο απειρόβλητο τον ιδιωτικό τομέα και αυτό είναι μια βαριά πολιτική ευθύνη. Και έχουμε φτάσει σήμερα στην εξής πραγματικότητα. Ένα στους τέσσερις διασωληνωμένους να είναι εκτός ΜΕΘ. Ενώ ταυτόχρονα, παρόλο ότι έχουμε ζήσει αυτά τα γεγονότα, να έχουμε σωρία κυβερνητικών δηλώσεων που να λένε ότι είναι πολυτέλεια να επενδύσουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Από την άλλη μεριά έχουμε ακούσει για ΜΕΘ οι οποίες είναι ακατάλληλες, είτε σε σχέση με την υποδομή τους στην υλικοτεχνική, είτε με την έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Έχουμε ακούσει ότι θα πετάξουμε τα χρήματά μας. Το θέμα των επιλογών. Και το κυριότερο απ' όλα, ακούσαμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία από τα χείλη του Πρωθυπουργού να λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα αν κάποιος είναι διασωληνωμένος εντός και εκτός ΜΕΘ. Αυτό το πράγμα δηλαδή, αν συνέβαινε σε άλλη χώρα, ο Μωυσής θα είχε αποκαλυφθεί αυτόματα. Σας το ξαναλέω. Πιστεύετε ότι προσέξτε, σας το ξαναλέω. Βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είπε ότι είναι καθόλου ίδιο. Και είπε ότι είναι αυτό. Ακούστε. Παραμορφώνεται τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Καλά, θα με ακούσετε. Εντάξει. Θα παρεμβαίνω όταν παραμορφώνεται. Θα σας ακούσω μόλις βάλω μια τελεία. Επιλογία δεν θα σας ακούσω όταν επιλογία παραμορφώνεται την πραγματικότητα και με να ζητήσει συγγνώμη. Ο γκαφατζής κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει αυτό, συγγνώμη. Δεν είπε αυτό. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Αντιθέτως είπε ότι. Αλλά μπορεί να δικαιολογήσει. Μπορεί να δικαιολογήσει όμως. Γιατί κουμπώνει με τις προηγούμενες δηλώσεις. Γιατί δεν στηρίζεται. Γιατί δεν στηρίζεται με χρήματα το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα μιλήσω μετά λοιπόν. Επιλογές γίνονται. Αλλά κάποια στιγμή, κύριε Παπαδάκη, να τελειώσει για να μπορούμε να μιλήσουμε. Θα τελειώσουμε. Αλλά θέλετε να αλλάξουμε θέση? Είδα ότι παρενέβη εισαγγελία. Καλώς παρενέβη εισαγγελία. Να μάθουμε τι γίνεται. Να δοθούν στοιχεία. Ο κ. είπε ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μα ο κύριο Ξανθό είπε. Δεν την υπέγραψε. Δεν θα μας πείτε εσείς τώρα. Το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ότι είναι διπλάσιο το ποσοστό των απολειών ανά εκατομμύριο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Απολειών ζωών ανά εκατομμύριο πολιτών. Και αυτό σχετίζεται ακριβώς και με την έλλειψη ΜΕΘ ή με την διαχείρισή τους. Άρα λοιπόν στοιχεία. Επιτέλους, δεν ξέρω άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να παίζουμε τρίλιζα. Ποιο είναι ακριβώς ο αριθμός των τεβατιών? Να τελειώσουμε με το θέμα του Πρωθυπουργού, διότι δεν ανέχομαι αυτή την παραμόρφωση της πραγματικότητας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είτε είναι μέσα κάποιος ασθενής, είτε εκτός ΜΕΘ, δέχεται ακριβώς την ίδια φροντίδα από το σύστημα υγείας. Εσείς την ίδια φροντίδα. Την ίδια. Ναι, την ίδια φροντίδα. Οι ΜΕΘ δηλαδή παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα διασωληνωμένο, αν είναι στο ράτσο, στο διάδρομο, αν είναι μέσα. Δεν παραμελεί κανείς. Εκτίθεστε τώρα, εκτίθεστε. Σας ακούνε γιατροί, σας ακούνε ασθενείς. Δεν παραμελεί κανείς. Μα πώς είναι δυνατόν? Τότε να μην έχουμε ΜΕΘ. Να μην έχουμε ΜΕΘ. Αφήστε να πει ο καθένας. Είπε όμως ότι δεν υπάρχει και μελέτη για αυξημένη χρησιμότητα. Τους ανθρώπους που είναι εκτός ΜΕΘ. Να τελειώσουμε. Ζητήσατε νούμερα. 557 ΜΕΘ ήταν αυτό που αφήσατε ο ΣΥΡΙΖΑ.
και σήμερα είναι μέσα στην 200 κρίση. 200 παραπάνω από 1000, αυτό που είχατε αφήσει εσεί. Με κλειστά νοσοκομεία, με απολυμμένους νοσοκομεία. Θα σταματήσετε επιτέλους. Θα σταματήσω. Αλλά η ζωή δεν ξεκινάει μετά το 19. Αν θέλετε να μιλήσετε. Ξεκινάει και με το 14 και όλα αυτά που κάνατε. Σκουλέτη, είσαστε ένα τραμπούκο τηλεοπτικό. Θα σταματήσετε να μιλάτε. Χάνετε την ψυχραιμία σα. Αγαπητέ κύριε Κουρουτσάκο. Αυτό που κάνετε είναι τραμπουκισμό. Εγώ ειλικρινά δεν σα έλεγα ταμπούκο. Καταλαβαίνω ότι είστε σε δύσκολη πολιτική θέση. Έχετε στριμωχτεί. Κάνει θάλασσα ως κυβέρνηση. Τα έχετε κάνει θάλασσα ως κυβέρνηση και δεν βγάζετε τα σωστά συμπεράσματα. Και κάνετε δεν βγάζετε τα σωστά συμπεράσματα. Κόβετε 820 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της υγείας για την επόμενη χρονιά. Κύριε Σκουρλέτη, μετά από αυτά έχουν συμβεί. Κύριε Σκουρλέτη, η φωνή αυτό, σας, αυτό λοιπόν δεν είναι τραμπουκισμός, είναι η πικρή αλήθεια. Είναι η βαριά ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είστε ιδεολειπτικοί, γιατί κάνετε σκρίν υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό κάνετε λοιπόν. Θα σταματήσετε. Φτάνει πια. Η υγεία του κόσμου, υγεία του κόσμου είναι πάνω λοιπόν από τα συμφέροντα. Κύριε Σκουλέτη, να ολοκληρώσει όμως ο κύριος λοιπόν, Κουμουτσάκος για να πει δύο κουβέντες και ο κύριος. Θα το ξαναπώ, ο κύριος Σκουλέτης εμφανίζεται εδώ ως τραμπούκος σε τηλεοπτική συζήτηση. Δεν θέλει να τον διακόπτουν και κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι προασπίζεται. Λοιπόν, νούμερα θα τα ακούσετε προσεκτικά χωρίς να αντιδράσετε. Σας συγχωρώ. Εάν με ξαναδιακόψετε, θα φύγω από το πάνελ. Λοιπόν, θα ακούσετε τα νούμερα. Γιατί να φύγετε 557 θέσεις. Θα φύγω εγώ. 557 θέσεις μας δώσατε. 1500 έχουμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες κρίσης. Και αυτό δεν μπορείτε να ανατρέψετε. Καβάτσα 1500. Κύριε, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Μην το διακόπτε. Πέστε με μένα τραμπούκο. Για COVID. Πόσες μονάδες υπάρχουν. Δεν έχει υπηρετήσει την κουβέντα, ρε παιδιά. Πόσες μονάδες υπάρχουν. Δεν πρόκειται, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε. Κύριε Κουμουτσάκο, ξέρετε. Γιάννη μου, μην το ολοκληρώσει. Για COVID. Δεν έχει ολοκληρώσει. Ακούστε. Πέστε με ένα νούμερο για COVID. Θα ανεχθώ αυτή τη συζήτηση. Μα εσείς την κάνετε. Δεν την κάνω εγώ. Ολοκληρώστε, κύριε Κουμουτσάκο. Ξέρετε, είναι σαν να σας κόβω εγώ. Εγώ βλέπετε, στοικά περιμένω. Λοιπόν, θα με ακούσουν στην απάντησή μου και θα απαντήσω μετά σε όποια ερώτηση θέλετε. Γιατί πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Κατρίνης. Ναι, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και εμείς. Πάμε λοιπόν. Και ολοκληρώστε, κύριε Κουμουτσάκο, και ολοκληρώστε παρακαλώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Στη Βουλή μιλάτε πολύ λιγότερο όλοι σας. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Είναι ντροπή στη χώρα του Ιπποκράτη να γίνονται τέτοιες καταγγελίες χωρίς να αποδεικνύονται, προσβάλλουν τον ιατρικό κόσμο της χώρας. Και η απάντηση σε αυτό είναι διευθύνσεις και ονόματα. Καταγγελίες, τον πολιτικό κόσμο προσβάλλουν. Καταγγελίες όχι χωρίς ιατρικό. Να επιβεβαιώνονται είναι μια σκέτη προπαγάνδα παραμόρφωσης πραγματικότητας. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει γίνει τις τελευταίες μέρες είναι μια βόμβα, μια ευθεία βολή μάλιστα, κατά του ιατρικού κόσμου. Ο κύριος Κατρίνης, κύριε Κατρίνη, δεν πρόκειται δύο κανείς να το δεχτεί. Κύριε Κατρίνη, δύο κουβέντες. Το είπατε. Κύριε Παπαδάκη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Η κυβέρνηση αρέσκεται να μιλάει με νούμερα για τις μονάδες θετικής θεραπείας. Εγώ θα σας πω το διάλογο που έκανα χθες με τον κύριο Πλεύρη στη Βουλή. Τον ρώτησα ευθέως. Αν σήμερα κάποιος πολίτης χρειαστεί μονάδα θετικής θεραπείας, θα τη βρει. Η απάντησή του ήταν ότι ναι, παρατηρούνται φαινόμενα αναμονής και ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε. Πόλεμο κάνουμε, κύριε Κατρίνη. Προφανώς υπάρχουν φαινόμενα παραμονής. Άρα, σε μια χώρα η οποία εδώ και πάνω από 20 μήνες αντιμετωπίζει την πανδημία, είναι αντικείμενο κριτική στο γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε όσες μονάδες ΜΕΘ χρειάζεται, όχι μόνο για τους ασθενείς COVID, αλλά και τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας, σοβαρά χειρουργία. Πάντως, κύριε Κατρίνη, και η Γερμανία που έχει 65.000 πόσες έχει, έξω τους στέλνει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι γίνεται επιλογή ασθενών για τις ΜΕΘ, πρέπει να διερευνηθούν οι καταγγελίες, αλλά εγώ δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να εισχωρήσουμε στη λογική ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν την ίδια πρόγνωση με τους διασωληνωμένους εντός ΜΕΘ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κάθε κλίνη ΜΕΘ θέλει ένα γιατρό και τέσσερις νοσηλευτές. Έχουν υπάρξει αυτοί στο δημόσιο σύστημα. Απαντήστε μου αν το ξέρετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Απαντήστε μου αν το ξέρετε. Απαντήστε μου αν το ξέρετε. Κύριε, ακούστε με και εμένα το ξεριάρι λίγο. Αντί να συνεισφέρετε. Όλοι μαζί μιλάτε, δεν ακούγεται κανείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κύριε Σκουρλέτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κατρίνη, τον κύριο Κουμουτσάκο, τον κύριο Σκουρλέτη που ήταν σήμερα μαζί μας.